Χαίρετε κυρίε και κύριοι, το ζήτημα που θα συζητήσουμε απόψε είναι οι κινητοποίηση των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμού και τα ξενοδοχεία. Είναι μεγάλε οι κινητοποιήσει, είναι πολύ σοβαρά και οξυμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα μα τα πούνε βέβαια και οι καλεσμένοι μα σε, σε πολύ λίγο από τώρα. Και μάλιστα έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα, δεν είναι μόνο στην Αθήνα, αλλά είναι και σε μεγάλε ε, γεωγραφικά περιοχέ πόλει όπω η Ρόδο, η Κέρκυρα αλλά και η Κρήτη, ολόκληρες περιοχές της Κρήτης κινητοποιούνται στη Ζάκυνθο και μπορούμε να πούμε και πάρα πολλές ακόμα πόλεις. Θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα, θα μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι μέλος δίκηση της Κλαδικής Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισητισμό τουρισμού και από την εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ. Χαίρετε κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, είναι ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Ε, να είστε καλά. Λοιπόν, ε, κύριε, κύριε Στεφανάκη, να ξεκινήσουμε από εσά. Για ποιο λόγο προχωράτε στι κινητοποιήσει, ποια είναι τα αιτήματά σα και πώ κρίνετε τι μέχρι τώρα απαντήσει που έχετε λάβει από τους ε, αρμόδιου φορεί. Εντάξει, όπω είναι γνωστό, όλα τα ξενοδοχεία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι κλειστά με το lockdown, δηλαδή με αφορμή την πανδημία. Και οι εργαζόμενοι σε αυτά, όπω βέβαια και στα εστιατόρια που πριν λίγε μέρε άνοιξαν με μερική λειτουργία, οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτά που είναι χιλιάδε, αγγίζουν τι 350.000 σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα έχουν ξεπεράσει 120.000, ζουν με τα 800 ευρώ τα οποία εισέπραξαν στι 10 του Απρίλη. Ναι. Χωρί να υπάρχει καμία δέσμευση ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την εργοδοσία ότι στην επανεκκίνηση όπω λένε θα έχουν δουλειά σταθερή όπω πριν, σύμφωνα με τη συλλογική του σύμβαση στα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τι ατομικέ συμβάσει που μέχρι τώρα είχαν υπογράψει στον επισυνδυσμό ε, και μάλιστα αν θα έχουν και σταθερό ωράριο, αν θα έχουν ε, το εισόδημα που είχαν πριν. Με βάση τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί λοιπόν, αυτά δεν εξασφαλίζονται, όχι μόνο δεν εξασφαλίζονται, μιλάμε για μια πρώτη μέρα. Πώ προκύπτει αυτό το νούμερο από το οποίο πραγματικά δημιουργεί εντύπωση. Το έχετε αναφέρει και στι κινητοποίησει σα, αλλά για να το καταλάβουμε λίγο πιο. Προκύπτει από το γεγονό ότι η κυβέρνηση το μόνο εισόδημα που διασφαλίζει μέχρι τώρα και όχι σε όλου mm -hmm. είναι αυτό το η ειδική αποζημίωση. Α το πούμε έτσι: 534 ευρώ για αυτού που βρίσκονται σε αναστολή mm -hmm. και 400 ευρώ για αυτού οι οποίοι είναι στο ταμείο τη ανεργία. Αν λοιπόν αυτά τα υπολογίζουμε μέσα σε μια. Δωδεκάμινοι, να το πούμε έτσι μέσα σε ένα χρόνο, βγαίνει τη μέρα 9 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι. Αυτό θα είναι το εισόδημα και μάλιστα συνάδελφοι οι οποίοι είχαν ελαστική μορφή απασχόληση, δηλαδή ήταν σύμβαση μία ημέρα, ήταν ενοικιαζόμενοι, mm -hmm. ήταν εργολαβικοί, ήταν με ορισμένου χρόνου σύμβαση, οι οποίε έχουν λήξει όλε αυτέ οι σύμβασει. Εάν δεν είχαν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα που προκύπταν από του προηγούμενου νόμου για το Ταμείο ενέργεια δεν έχουν κανένα εισόδημα. Ναι. Φίτσινο. Και είναι μια μεγάλη μάζα ανθρώπων, εποχική, ελαστικέ εργασιακέ σχέσει. Νομίζω ότι έχετε 14 διαφορετικέ ταχύτητε. Ξεπερνάει συμπάσεων. το 30% των mm. εργαζομένων στον τουρισμό mm. ε, και ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία. Ε, και γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε σε κινητοποίηση σε αυτό το διάστημα. Πολύ μαζικέ, δυναμικέ και αποφασιστικέ. Με τρία βασικά αιτήματα. Να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων όπω πριν, σύμφωνα mm. με τι συμβάσει, τι συλλογικέ. Να ακυρωθούν όλε οι χρεώσει σε ΔΕΗ, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, όλοι να ενταχθούν στο Ταμείο Ενεργεία χωρί όρου και προποθέσει και ω μηχανισμό βέβαια στήριξη για αυτού που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σε... ξενοδοχεία. Ε, Κύριε Παπαγενή, πώ κρίνετε τη στάση τη κυβέρνηση και τη εργοδοσία σε σχέση με τα προβλήματα που έχετε. Υπάρχουν επαφέ, υπάρχουν υπομνήματα, έχετε και συναντήσει, έχουν γίνει. Λοιπά. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι λαμβάνει μέτρα για την επανακίνηση του τουρισμού. Έτσι. Οι εργοδότες ζητούν κίνητρα, μια βοήθεια, λέει, γιατί τώρα είμαστε σε μια διαφορετική περίπτωση. Συνέτεροι μα είναι οι εργαζόμενοι, του καταλαβαίνουμε, αλλά και εμεί λέει από τη μεριά μα τώρα καταλαβαίνετε. Είναι ειδικέ συνθήκε και πρωτόγνωρε. Ε, Πώ τα βλέπετε αυτά, Ποιο είναι το σχολείο. Συνεπέστατη στάση και τη κυβέρνηση και τη εργοδοσία. Δηλαδή, δεν μας, εξε... μας εξέπληξε τίποτα. Άλλωστε, νομίζουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και στη φάση της κρίσης το 2010, όταν βεβαίως δεν είχαμε τη σημερινή κατάσταση στον τουρισμό, ακόμα λειτουργούσε. βεβαίως με προβλήματα, αλλά ακόμα υπήρχαν ταξιδιωτικά έσοδα και αφήξει τουριστών. Αλλά και στην εποχή τη ανάπτυξη που δεν σταμάτησε η κάθε κυβέρνηση. Περάσανε από τότε, αν θυμάμαι και καλά, πέντε ή έξι κυβερνήσει. Όλε οι κυβερνήσει με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, τόσο σε αυτό το κομμάτι που παραδοσιάκα το λέγαμε παλιά το κρατικό δίαιτο, δηλαδή μπούκωσε με χρήματα τον ξενοδόχο, είτε κάντου υποδομέ που δεν θα τι κάνει ποτέ αυτό, είτε χρηματοδοτήσει, είτε κεφάλαια για να κινηθεί. Ε, πολύ περισσότερο όμω το να του δώσει το δωράκι Τη κατάργηση των, της των εργα, εργασιακών δικαιωμάτων, που ήταν Συντριπτικό το χτύπημα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα στην ανάπτυξη, ή μάλλον θα σα έλεγα ιδιαίτερα μέσα στην ανάπτυξη, για να μπορεί η κερδοφορία να φτάσει στον, στον, στον πιο μεγάλο βαθμό. Αυτό κάνουν και τώρα. Μόνο που τώρα ε, είναι κάτι το οποίο φαίνεται πιο ξεκάθαρα. Και φαίνεται ξεκάθαρα γιατί πλέον δεν υπάρχει απασχόληση των εργαζομένων, δεν υπάρχει εργασία, είναι κλειστά, να πούμε, και το 80-90% των επιχειρήσεων, είτε αφορά τον επιστητισμό είτε τον τουρισμό. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι οι περισσότεροι που μένουν χωρί στήριξη δεν έχουν δεκάρα τσεκιστεί. Αυτοί που παίρνουν κάποια στήριξη σε βάθο χρόνου θα είναι τα 9 ευρώ που είπε και ο Γιώργο πριν. Αντιθέτω όμω βλέπουμε ότι είτε αφορά το χωροταξικό, είτε αφορά την αναστολή των, των κόκκινων δανείων των μεγαλοξενοδόχων, είτε αφορά τα προγράμματα συνεργασία που βλέπουμε ότι όχι μόνο ε, δεν τους βόλεψαν όπως τα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά έρχεται τώρα να διορθώσει λέγοντας ότι ακόμα και τις μέρες εκείνες που δεν θα εργαζόταν ο εργαζόμενος και θα έπρεπε να πληρώσει ασφαλιστικές φορές ο εργοδότης και αυτές ακόμα του, του yeah. τις επιδοτούν. Βέβαια το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα όπως και στην κρίση του 10, όπως και στην περίοδο της ανάπτυξης έτσι και τώρα ήρθαν για να μείνουν, δεν είναι προσωρινά, δεν θα τελειώσουν τον Οκτώβριο τον Οκτώβριο όμως να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα τελειώσει ε, ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που δίνουν τώρα για του εργαζόμενου. Τα υπόλοιπα που αφορούν τη μεγάλο εργοδοσία μένουν και μάλιστα θα γίνονται και ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρό. Και αυτά ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν, δηλαδή διαφημίστηκε πάρα πολύ το ρεκόρ κερδών που υπήρχαν στον κλάδο. Είς λέμε 120 δισεκατομμύρια και, και μετρήσαμε τα τελευταία 6 χρόνια. Ήταν 120 δισεκατομμύρια ευρώ οι ταξιδιωτικέ εισπράξει. Ναι. Ελάχιστα από αυτά Πήγαν στου εργαζόμενου, γιατί είτε οι ελαστικέ μορφέ που είπατε προηγουμένω, οι 16 αυτέ ελαστικέ μορφέ mm. απασχόληση, είτε οι μειώσει, οι τρομερέ μειώσει μισθών που φτάσαν και το 50-60% ε, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο το μέρο, δηλαδή σχεδόν όλη η πίτα των 120 δι πήγανε στην ε, μεγάλη εργοδοσία. Και βεβαίω και ένα πολύ μικρό κομμάτι στη φορολογία, στου φόρου δηλαδή, ναι. που και από την κυβέρνηση και αυτά το κομμάτι δηλαδή τη μικρή φορολογία επέστρεψε στο πολλαπλάσιο ξανά ναι. στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Και εμεί θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: Όταν λέμε επέστρεψε, επέστρεψε σε αυτού, στη χούφτα, στη μια χούφτα, δεν επέστρεψε στην πλειοψηφία των μικρών μαγαζιών ναι. του τουρισμού-εψηφισμού, οι οποίοι και τότε. Και σήμερα, πολύ περισσότερο σήμερα, βρίσκονται στην ίδια μοίρα με τον μισθωτό, με, με τον εργάτη δηλαδή, μπορεί και σε πολύ χειρότερη. Ναι. Ε, ουσιαστικά έχετε απαντήσει σε αυτό το ιδεολόγημα που υπάρχει, ότι ας πούμε, αν μεγαλώσουμε την πίτα, θα κερδίσουμε όλοι. Να βάλουμε όλοι πλάτη ε, και το, όταν έχει χέρι το αφεντικό θα δώσει, άρα θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εσύ εμείς... θα κερδίσει και εγώ θα κερδίσω ναι, κερδίσω. Εμεί το λέγαμε Το λέγαμε στον κόσμο και μερικοί μα κοιτάγανε και πολύ δύσπιστα ότι εμείς λέγαμε ότι όσο, όσο μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνει και η εκμετάλλευση. Δηλαδή, και είναι και λογικό, mm -hmm. ε, εδώ, η εκμετάλλευση προέρχεται από τη δουλειά. Όταν υπάρχει δουλειά, υπάρχει και εκμετάλλευση. Δεν είναι δυνατόν να, να δημιουργήθηκε ένα τέτοιο πλούτος και με τέτοια κερδοφορία, αν δεν υπήρχε αύξηση των ορών εργασία. Ε, αντατεκοποίηση τρομερή, μείωση των μισθών, μείωση δικαιωμάτων, mm. μείωση συντάξεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κτλ. Αυτά δημιούργησαν αυτό τον τεράστιο πλούτο. Μάλιστα. Ε, κύριε Στεφανάκη, έχει γίνει ένα κύκλο κινητοποιήσεων. Ε, ποια κατά τη γνώμη σα βασικά συμπεράσματα προκύπτουν, τι πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι, Νομίζω ότι έχει σημασία και για το από εδώ και πέρα κιόλα. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε σε, ένα, σε μια περίοδο με νέου αγώνε. Mm -hmm οι οποίοι θα χρειαστεί να ενισχυθούν, να μαζικοποιηθούν ακόμα περισσότερο, να διαπερνούν τη λειτουργία των σωματείων, τη συλλογική δράση δηλαδή των εργαζομένων. Όλο και περισσότερο θα χρειαστεί να μπουν μέσα στα σωματεία, να συμμετέχουν στις γενικές ενέργειε και να πούν τη γνώμη τους, mm -hmm. ε, να ψηφίσουν τις αποφάσεις, γιατί αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα για αυτές τις κινητοποίησει, οι οποίες πραγματικά ήταν δυναμικές και μαζικές, είναι ότι ήταν προϊόν ε, αυτή τη διαδικασία, η οποία ναι. το προηγούμενο διάστημα ήταν επίπονη. Mm -hmm. Ήταν μια δουλειά δηλαδή η οποία ε, προέκυψε... Μερμικιού, θα λέγαμε. Ναι, Μπορεί να το πει και μερμικιού, και να το πούμε και σε συνθήκε τρομοκρατία, επιβολή ναι. τη εργοδοσία σε πολλέ περιπτώσει, παρεμπόδιση και τη συνδικαλιστική δράση και μάλιστα ακόμα περισσότερο με τέτοια ιδεολογήματα. όπω είπατε. Ναι. Και με το ε, Ακόμα και για κομματικού στρατού, ακούσαμε. Ε, και μπορεί να πατήσει κανένα κουμπί τώρα. Έτσι, έτσι. <laughs> ε, η κυβέρνηση νομίζουμε ότι παίζει αυτό το παιχνίδι να διασπείρει την ε, λογική τη αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Γι' αυτό και ο κύριο Βουρούτση και η κυβέρνηση προφανώ δεν θέλει να συναντηθεί με του εκπροσώπου των εργαζομένων και να μην τοποθετηθεί βασικά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, πάνω στα αιτήματα των εργαζομένων, δηλαδή αν θα τα ικανοποιήσει, αν διαφωνεί, αν συμφωνεί, κανένα δεν έχει μιλήσει σε αυτό. Ακόμα και οι ερωτήσει που γίνανε στη Βουλή δεν απαντήθηκαν επί τη ουσία. Ε, και νομίζουμε ότι το κάνει γι' αυτό το λόγο. Για να απογοητευτούν οι εργαζόμενοι, να τα παρατήσουν και να συνεχίσουν αυτοί ανενόχλητοι να περνάνε αυτή την πολιτική. Και να μείνουν βέβαια αυτά τα μέτρα, γιατί κανένα από αυτού δεν έχει οριοθετήσει. Γιατί όλοι είπαν ότι είναι προσωρινά, κανένα όμω δεν έχει οριοθετήσει αυτή την προσωρινότητα, ενώ έχουν οριοθετήσει μέχρι πότε θα υπάρχει ε, το lockdown ή μέχρι πότε θα υπάρχουν ναι, κάποια μέτρα όσον ναι, ναι. αφορά τα πρωτόκολλα κτλ. Έχετε δίκιο σε αυτό, αυτό που σημαίνει. Ε, Κύριε Παπαγιώργο, δεν ξέρω αν κάτι θέλετε κι εσεί να προσθέσετε σε αυτό το θέμα. Γιατί έχει νομίζω μεγάλη σημασία και για το από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι κτλ., τι πρέπει να σκέφτονται, ποιο πρέπει να είναι το. Το Ξέρετε, πρέπει, το να το ζήτημα, ναι. πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικό. Ο εργάτη πρέπει να είναι ανθεκτικό σε αυτά που ακούει. Δηλαδή, οι υποσχέσει ότι ε, θα στηριχτεί μέχρι να περάσει η, η καταιγίδα, η πανδημία, ότι θα στηριχτεί. Πρέπει λοιπόν να είναι ανθεκτικό σε τέτοιου είδου εσχρά ναι. ψέματα, τα οποία το μόνο που θα, που θα καταφέρουν είναι να τον απογοητεύσουν ξανά και να τον ξαναστείλουν πάλι σπίτι απογοητευμένο, με. Με λιγότερα όνειρα, με λιγότερε προσδοκίε για τη ζωή του και κυρίω στα νέα παιδιά. Ε, νομίζω ότι αν αντιληφθεί ότι οργανωμένα μπορεί από το σωματείο του να βρει, από το μπορεί να βρει άκρη, νομίζω τότε κάτι καλό θα συμβεί και μάλιστα έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ο, η, ο νόμο που ψηφίστηκε λίγε μέρε πριν, Περιέγραφε ότι δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέτρο στήριξη θα είχαν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν κάνει έτσι επαναπρόσληψη, όπω λέει η σύμβασή μα. Η οποία βεβαίω είναι ελάχιστη, είναι μικρό πολύ μικρό ποστό σε σχέση με το σύνολο των εποχικών εργαζομένων. Με την πρώτη μα παρέμβαση, εκεί, όταν προσπάθησε μάλιστα η κυβέρνηση να χτυπήσει με τα ΜΑΤ και τα χημικά τη συγκέντρωσή μα. Καταφέραμε και αυτό το πετάξαμε στα σκουπίδια. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση, βεβαίω, κάτω από το βάρο των κινητοποιήσεων, όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλε περιοχέ ναι, που είπατε και ναι, 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 ναι. να κάνει πίσω σε αυτό και να συμπεριλάβει σε αυτά, έστω τα ψίχουλα, αυτά που εμεί βεβαίω τα καταγγέλουμε και τα καταδικάζουμε, ε, το σύνολο των υποχικών εργαζομένων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανεί ότι ακόμα και αυτό το πέτυχε ο ίδιο εργαζόμενο ε, δραστηριοποιημένο μέσα από το σωματείο. Αν αυτό το σκεφτεί καλά, αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα η η πρωτοβούλια σε κάθε περιοχή μέσα από τις εργατικές οργανώσεις, τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα και τα λοιπά. Νομίζουμε ότι ε, τα πράγματα δεν θα είναι όσο άσχημα τα βλέπει κάποιος σήμερα από το σπίτι του, ανέργος, με κλειστές επιχειρήσεις, σκεφτείτε το αυτό τέσσερις ολόκληρους μήνες. Έτσι. Μάλιστα. Και φυσικά κάποιο πρέπει, πρέπει να πάει και κάποιο πρέπει να αφήσει. Δηλαδή <laughs> και, ε, με τα συνδικάτα δεν είναι γενικά και αφαιρημένα. Και εκεί μέσα. Και εκεί, ναι, 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 πράβου, ναι, και εκεί μέσα βεβαίω, γιατί αν σκεφτεί κανεί ότι ε, συνυπεύθυνο μέρο του προβλήματο όλη αυτή τη κατάσταση είναι τόσο η ηγετική ομάδα εκεί στη ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία δηλαδή, όσο όμω και στην Ομοσπονδία και σε μια σειρά ε, σωματεία. Γιατί κοιτάξτε, οι κινητοποίησει αυτέ γίνανε κάτω από το βάρο των προβλημάτων πρώτα απ' όλα και τη πίεση που ασκήσαν τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ. Βεβαίω, έχουμε το νου μα γιατί και κινητοποίηση ακόμα που οργάνωσαν συνδικάτα που δεν είναι σε αυτή τη γραμμή, έτσι, που φοβόμαστε ότι μπορεί να κάθε, σε κάθε ώρα και στιγμή να τραβήξουν μια ταφόπλακα και να τελειώσουν. Και εκεί λοιπόν έχουμε πάρει τα μέτρα μα και προσπαθούμε Μάλιστα. οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση ναι, στα χέρια του. Και επιτροπέ αγώνα κτλ. Ε, κύριε Στεφανάκη, το είχατε κάνει και, και σαν συνδικάτο, αλλά και εσεί προσωπικά έχετε κάνει αναφορέ ότι Είχαμε προειδοποίησει, έχετε πει, κατά επανάληψη, ότι αυτό το μοντέλο του τουρισμού μα το λένε ω λοκομοτήβα της ε, και τα βάρια λοιπά, ναι, τη ανάπτυξη βιομηχανία. Στη βαριά βιομηχανία. Βλέπουμε όμω ότι αυτό το προϊόν ε, και τα λοιπά, έτσι με αφορμή διάφορα, με αφορά, με διάφορα <laughs> προβλήματα και ζητήματα. Ε, Καταρχήν αποδεικνύεται ότι όχι μόνο βαριά βιομηχανία δεν ήταν ο τουρισμό. Αλλά αποτέλεσε ένα εμπόρευμα πανάκριβο, το οποίο δεν αφορούσε τι ε, λαϊκέ ανάγκε, τα λαϊκά στρώματα και κυρίω του εργαζόμενου του τουρισμού. Mm. Δηλαδή, ακόμα και τα στοιχεία, τα δικά του, ε, αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και γενικότερα οι εργαζόμενοι τη χώρα δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν διακοπέ και μάλιστα δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν αυτού του είδου υπηρεσίε που εμεί προσφέραμε. Σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξη, όπου αποξενωμένοι, αποξενωμένοι από αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία, οι περισσότεροι, ούτε ε... καν μπορούμε να τα πλησιάσουμε και να τα σκεφτούμε. Ούτε και καν, καν... εμεί που δουλεύουμε μέσα ναι, δεν έχουμε ναι. δει αυτά τα, αυτή τη κλειδί, να το πούμε έτσι, και δεν είχαμε καν ούτε στα όνειρά μα ε, τη δυνατότητα να απολαύσουμε τέτοιου είδου υπηρεσίε, ε, οι οποίε όμω είναι ευάλωτε και σε πανδημίε και σε πολέμου, του οποίου δημιουργούν βέβαια οι ανταγωνισμοί των επιχειρηματικών ομήλων σε φυσικέ καταστροφέ, α πούμε, κτλ. Γνωστά ζητήματα αυτά. Άρα, αυτό το μοντέλο ανάπτυξη πατούσε πάνω σε μια δυνατότητα κερδοφορία τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την εκμετάλλευση, όπω είπε και ο Νίκο. Και σήμερα αποδεικνύεται ότι εφόσον δεν υπάρχει αυτή η κερδοφορία, σταματάνε τα πάντα και οι εργαζόμενοι μένουν στο περιθώριο, στη φτώχεια, στην πείνα, στην εξαθλίωση. Ο μόνο δρόμο λοιπόν για μα, ω συμπέρασμα, γιατί καλό είναι να το πούμε και αυτό, γιατί δεν προκύπτει μόνο από τι κινητοποιήσει, και να μην γίνονται να κινητοποιήσει, αυτό είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να το βγάλουν όλοι οι εργαζόμενοι. Είναι ότι ο πραγματικό εχθρό, ο πραγματικό ιό, να το πούμε έτσι, είναι αυτό το μοντέλο ανάπτυξη. Το οποίο βασίζεται μόνο στα κέρδη και δεν, ε, δεν παίρνει υπόψη του σε καμία περίπτωση την ανθρώπινη ζωή. Τα δικαιώματα. Ε, κύριε Παπαγαιωργίου, συνεχίζουμε, έτσι, δεν σταματάμε εδώ. Ενώ οι κινητοποιήσει. Ε, νομίζουμε ότι το είπαμε και στην τελευταία κινητοποίηση. Νομίζω δεσμευτήκαμε οι εργαζόμενοι οι ίδιοι δηλαδή, μέσα από τα σωματεία του, δεσμευτήκαμε για την κλιμάκωση. Νομίζω ότι σε μία-δύο μέρε θα υπάρξει συντονισμό μεγάλων σωματείων, κλαδικών σωματείων σε όλη τη χώρα και επιχειρησιακών σε όλη τη χώρα. Ε, όχι μόνο δεν σταματάμε, αλλά νομίζουμε ότι ο σκοπό μα είναι η κλιμάκωση να μην έχει να κάνει με, μόνο με ημερομηνίε αλλά ότι κάθε νέα κινητοποίηση θα, έχει, θα είναι μαζικότερη και βεβαίως αν θα είναι μαζικότερη θα είναι και αποτελεσματικότερη, θα δίνει και την προοπτική που εμείς θέλουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ καλά. Φίλες και φίλοι και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολούθησατε. Να είστε όλοι και όλες καλά.